όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, βρισκόμαστε από την άλλη πλευρά του δημοτικού διαμερίσματος του Ποδοχωρίου, εδώ στο Δήμο Παγκαίου, όπου οι φλόγες έχουν περικυκλώσει πραγματικά το χωριό. Δήμαρχε, επικοινωνούσαμε, προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά μάταια, γιατί είσαστε κι εσείς επίποδος. Τι να κάνουμε. Τι γίνεται. Φαίνεται ότι ελέγχεται η κατάσταση. Ευτυχώς που σηκώθηκαν και από Θεσσαλονίκη το Καναντέρ. Είχαμε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παυλίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη. Ακούτε, οι εστίες είναι ακόμη επικίνδυνες. Ωστόσο, τώρα με τα ελικόπτερα που έρχονται, πιστεύω και το αεροπλάνο θα έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί η επίγεια δεν μπορούμε να μπούμε. Έχουμε όλα τα μέσα από τον Δήμο, όλα τα μηχανήματα. Επιστρατεύσαμε και εδώ τις περιοχές. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, είναι τόσο δύσβατη η περιοχή που δεν μπορούν να μπουν με τίποτα. Αναμένουμε. Ο κόσμος είναι κοντά μας, μας βοηθάνε. Υπηρεσίες, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, όλοι είμαστε παρόντες. Αυτό που λένε, ξεκίνησε από κάτω, από το δρόμο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μακάρι να μην ήταν εμπρησμός, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήταν. Πρέπει όμως να προστατεύσουμε πρώτα το χωριό και βέβαια και το Παγκαίο Όρος, που εδώ στην περιοχή που λέγεται Τσιφλίκη, ναι, εκεί επάνω βλέπω ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα, δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα. Κώστα, το βλέπεις εκεί πάνω. Από πάνω, έργα, από πάνω κατεβαίνει. Εκεί ξεφεύγει. Άλλαξε ο αέρας τώρα. Από πάνω κατεβαίνει, ήμουν τέρμα πάνω στους. Άλλαξε ο αέρας τώρα και φεύγει πάλι επάνω. Άμα πάρει μια φορά το βουνό, αυτό δεν σβήνει. Και φεύγει πάνω. Κάτσε να πάρω το διοικητή της πυροσβεστικής. Πολύ αέρα και η φωτιά πήρε από εκεί πέρα και κάποιος την έβαλε από εκεί λογικά και πήρε όλο το βουνό. Κινδυνεύουν και τα σπίτια. Τώρα εδώ πέρα αυτό το τελευταίο σπίτι, ναι, κινδυνεύει πάρα πολύ γιατί φυσάει αέρας και είναι δύσκολα τα πράγματα. Αεροπλάνο πετάξατε εδώ. Ναι, ήρθε ένα αεροπλάνο, έριξε αφρό εδώ πέρα πάνω μπροστά, ναι, μας. Ναι. Πολύ καλά πήγε, αλλά δεύτερο δεν ήρθε ακόμη. Τώρα από εδώ και πάνω από την πλαγιά, από εδώ τι ακολουθεί το Ποδοχώρι. Είναι το βουνό, έχει ένα λάκκο και μετά είναι το χωριό. Σε ένα πριν κάνα μισά ώρα, 40 λεπτά, ναι, αλλά πήγε να ξαναγεμίσει μάλλον λογικά. Τόσο. Η πυροσβεστική είναι από το πάνω σημείο. Από την πίσω μεριά είναι, πιθανόν 2-3 οχήματα έχουν περάσει, έχει πολλή ώρα από πίσω. Πώς ξεκίνησε, ακούσατε? Δεν το γνωρίζουμε, εμείς όταν ήρθαμε ήταν ήδη και εγώ, είχε καεί όλο αυτό. Μάλιστα. Πέντε μπουφόρα αέρα, ήδη φέρνει τη φωτιά προς τα δω. Αεροπλάνο πετάξαμε. Ένα αεροπλάνο ήρθε, έκανε μια ρήψη και ένα ήταν αναγνωριστικό, έφυγε. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή τι κατακαίει. Κορυδία πέταξε. Τι κατακαίει αυτή τη στιγμή, κουρνάρι. Τι να κάνουμε, βλέπουμε και πέρα ότι αν είχε ένα αεροπλάνο και ερχόταν το έκανε μια ρήψη, εντάξει θα ήταν. Τα ζούσε μου και κάνει και το φαντάσου. Δηλαδή, πού είναι αυτά τα αεροπλάνα, πού πάει να πάρει νερό. Ναι, ναι, αυτό βλέπουμε, ναι, είναι από Θεσσαλονίκη, είπαν κάπου από Σέρε, μάλλον δεν ξέρω πού θα έρθει. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Πιστεύω να είναι σωτήριο για αυτό το πράγμα εδώ. Ξέρουν οι ειδικοί πώς θα καταπαραίγουν τη φωτιά. Ναι, εδώ βλέπετε αναζωπυρώνεται. Ναι, ναι, ουσιαστικά. Αναζωπυρώνεται ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τη φορά του ανέμου. Εκεί που πάει να κουπάσει, ξανααναζωπυρώνεται σε κάποια σημεία. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει το χωριό όπως βλέπω αυτή τη στιγμή. Πιστεύω να τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Για να δούμε πού θα γίνει, ναι, ναι, η ρήψη του νερού τώρα αυτή τη στιγμή. Έρχονται και την πρώτη φορά που ήρθαν τα δύο Καναντέρ, αυτά τα δύο ελικόπτερα που ρίχνανε δέκιο, κάναν μια αναγνωριστική πτήση και μετά ρίχνανε. Τώρα εδώ όμως πιστεύω να δεν θα ρίξει τώρα. Μέσα, ίσως επάνω. Ούτε επάνω, θα γυρίσει μάλλον, θα γυρίσει, θα γυρίσει. Θα γυρίσει εδώ και φωτιά και μετά μάλλον θα κάνει. Αυτό είναι το καλύτερο, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, πιστεύω ότι εδώ κατευθείαν μπορεί να σβήσει και φωτιά. Εδώ θα έρθεις. Εδώ θα έρθεις, πάλι εδώ θα έρθεις. Να το. Εδώ θα ρίξεις, εδώ. Μάλιστα. Κάτω. Ωραία. Πιστεύω ότι... Σωτήρια κίνηση. Ναι, 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 σίγουρα, ναι, σίγουρα, γιατί βλέπω ότι θα επιβραδύνει λίγο την φωτιά. Και αν θα έρθω εγώ μία φορά, πιστεύω ότι θα είναι το τελευταίο εδώ στην περιοχή εδώ. Πιο πάνω δεν ξέρω αν ζωπηρωθεί η φωτιά.
Σωτήρια, κίνησε και λίγο νωρίτερα. Μας είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κύριος Μαρκόπουλος, ότι περιμένουμε το πετζετέλ αυτό, από τη, το καναντέρ αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε αυτή η ρήψη νερού ήταν σωτήρια, έτσι. Βεβαίως, αυτό βλέπω εγώ. Έπεσε πραγματικά επάνω στο κέντρο της φωτιάς εκεί που, το, που καίει εδώ χαμηλά. Και πιστεύω άλλη μια φορά, αν θα έρθει το καναντέρ, θα έχει τελειώσει. Τουλάχιστον το σημείο του χωριού να μην κινδυνεύσει το χωριό. Διόρισες εδώ επιποδό σε κατάσταση επιφυλακής, έτσι. Ναι. Σε περίπτωση που η φωτιά, η φωτιά φτάσει εδώ στο σημείο που είναι σε απόσταση αναπνοής από το χωριό. Ναι, έχουμε τώρα περιμετρικά τα τρακτέρια με τις τουρμπίνες. Σε περίπτωση που φτάσει, που χαμηλώσει η φωτιά, να, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε για να μην πλησιάσει στα σπίτια πάνω. Αυτό. Τις δεξαμενές σας που έχετε με τα λάστιχα, έτσι. Ναι, τις δεξαμενές με τα λάστιχα που έχουμε. Βέβαια, κάποιοι προτείναν να κάψουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ελεγχόμενη φωτιά, ναι, για να δαμώσει το μέτωπο αυτό. Ναι, αλλά δεν αφήνουν πυροσβέστες, δεν παίρνουν την ευθύνη, γιατί δεν ξέρουμε. Εκεί είναι και ο αέρας. Είναι και ο αέρας. Βέβαια, μπορούσαμε να το κάνουμε ελεγχόμενο για να το προχωρήσουμε πάνω. Μάλιστα. Ώστε να φτάσει στο καμένο και να είναι σίγουρο το χωριό. Την ώρα που ξεκίνησε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η κατάσταση έτσι, ελέγχεται, μπορούμε να το πούμε αυτό. Κοίταξε, το, όταν ήρθε το άλλο αεροπλάνο ήταν μικρό, πόσο παίρνει, 800 λίτρα και δεν είναι τίποτα. Τώρα τη δουλειά μπορεί να την κάνει το ελικόπτερο. Αλλά έκανε 35 με 40 λεπτά για να πάει στην Αμαγδελεώνα για να γεμίσει για να ξαναρθεί. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Αλλά ευτυχώς έχει πολλά ξέφωτα, ναι, ναι, και χαμηλώνει η φωτιά, γιατί άμα φύγει πάνω στο βουνό, πάει δύσκολο. Πάει παγκαίο, τι. Ναι, βέβαια, θα κάνει πάνω το τέτοιο. Το πίεση ήταν άμεση, εσείς ήσασταν εδώ. Ήταν αρκετά άμεσα. Δηλαδή τα χιλιόμετρα που διανύουν οι άνθρωποι να έρθουν εδώ ήταν κανονικά. Απλά φυσάει πολύ. Έχουν 35 χιλιόμετρα απόσταση. Φυσάει, τι να κάνουμε. Μάθατε από που ξεκίνησε, είπαν από το δρόμο επάνω. Από το δρόμο, από το δρόμο, από το δρόμο. Δίπλα στο δρόμο. Αλλά τώρα από τσιγάρο ήταν. Από... Για να σκάει το άμα είχε φουρνάρι εδώ, αυτό πεύκο θα τα τάσκαζε και τα πετούσε. Έχουν πετάξει και αεροπλάνα, έτσι. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Την αποφούντωσε ξανά. Δεν είναι επαρκής η πτώση των αεροπλάνων και η ρήψη νερού. Όλα έχουν να κάνουν και με τις καιρικές συνθήκες, έτσι. Ο αέρας βοηθάει σίγουρα, ναι, φυσάει. Φυσάει, είναι και δύσβατη περιοχή. Μάλιστα. Να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μας πούνε. Βλέπεις πόσα γεωργικά μηχανήματα υπάρχουν εδώ, να βοηθήσουμε. Βέβαια, ήδη και με παρέμβαση του Περιφερειάρχη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήδη έχει ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη ένα καναντέρ για να έρθει για να κατάσταση. Ήδη έκανε την πρώτη ρήψη. Ναι, έχει έρθει το ελικόπτερο από την Αλεξανδρούπολη και ένα πετζετέλ ακόμα, προκειμένου να κατασβεστεί άμεσα η πυρκαγιά για να μην θρυνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Κύριε Γάκη, έχουμε κι άλλα μέτωπα πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, έχει στις κορυφές μια πυρκαγιά. Εκεί βρίσκεται και ο κύριος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Εκείνος πήγε εκεί και εγώ ήρθα εδώ για να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Και αν χρειαστεί κάτι παραπάνω, να μιλήσουμε, να συντονίσουμε τις υπηρεσίες προκειμένου να έρθουν και άλλα οχήματα και πυροσβεστικά. Έχει κάνει δουλειά, αλλά να ξέρει, αν μιλήσει και εσύ με κάποιον, ότι η φωτιά φεύγει άσχημα προς το Παγίο, προς το Τσιφλί και πάνω. Έχει φύγει επάνω. Ναι, βόρειο-ανατολικά. Εντάξει, να ξέρεις, εκεί είναι ανεξέλεκτη, φεύγει άσχημα. Φεύγει άσχημα, το φοβάμαι πολύ, να ξέρεις. Αυτό φοβούνται. Βλέπουμε εδώ και την ρήψη του καναντέρ, τη ρήψη νερού. Και πάνω φεύγει πολύ άσχημα, μάλλον θα το δει και ο χειριστής. Θα το δει και ο πιλότης. Εντάξει, έχει το νου σου σάβανε. Αν θες, ανέβα μπροστά το λίγο, ναι. Το βλέπεις. Βλέπουμε ότι σώζεται το χωριό, αλλά πρέπει να σώσουμε και το υπόλοιπο δάσος. Παγκαίο έχει πρόβλημα. Παγκαίο, έτσι. Να μιλήσω πάλι με τον Γενικό Γραμματέα, δεν γίνεται. Να μιλήσω με Αθήνα. Όχι, με τίποτα, μόνο εν αέρια. Εκεί που έχει πάει τώρα, μόνο εν αέρια. Δεν μπορεί με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αν δεν σηκωθεί και το άλλο, δεν θα γίνει δουλειά. Αναστασιάδης Φίλιππος. Εντάξει, έγινε, κλείνω.